Επιτέλους, μετά από μισή ώρα ψάξιμο, βρήκα ένα τόπο που δεν είναι τελείως άχρηστο και που μπορώ να δείξω επιτέλους το αμάξι μου. Κάποιοι το έχετε δει ήδη από μερικά stories, από μερικά βίντεο, αλλά αυτό εδώ είναι. Είναι ένα Peugeot 508 Estate SW Wagon, δεν ξέρω πώς το προτιμάτε. Γενικά μου αρέσουν τα Estates πάρα πολύ. Έψαχνα Estate, Opel Insignia ή κανονικό Opel Insignia 20, ξέρω εγώ με τα που είναι ωραίο. Λογικά ξέρετε όσοι είστε ασχολείστε με αμάξια. Δεν έβρισκα στην Κύπρο αυτό που ήθελα ή ήταν πάρα πολύ ακριβό αυτό που ήθελα, γιατί στην Κύπρο και Αγγλία είναι διαφορετικές τιμές. Στην Αγγλία αυτό το βρίσκεις, ξέρω εγώ, μισή τιμή παρά στην Κύπρο. Έπεσα πάνω σε αυτό το Peugeot. Άσχετο ότι είναι Peugeot, γιατί ξέρω ότι δεν έχουν καλές κριτικές η Peugeot, αλλά εντάξει, νομίζω μετά από 11-10 άρχισαν και φτιάχνουν, γιατί ξέρω το 80-90 ήταν πάρα πολλά καλά Peugeot και 2000 τα κάνανε σκάντα και από 10 φαίνεται να το έχουν φτιάξει πως τα φτιάχνουν τα αμάξια. So yeah, έπεσα πάνω σε αυτό το Peugeot που έχει τα πάντα ό,τι χρειάζομαι. Είναι estate, είναι αυτόματο, έχει ταχύτητες στο τιμόνι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σχεδόν 5 μέτρα μάκρος που είναι πάρα πολύ και είναι σχεδόν 2 μέτρα πλάτος που είναι πάρα πολύ και πάλι. Αλλά αυτό μου αρέσει, αυτό έψαχνα, μου αρέσει αυτό το look αυτού του αμαξιού, κατάλαβες. Η κοπέλα μου το λέει morgue mobile, γιατί φαίνεται σαν νεκροφόρα. Πάλι καλά που δεν είναι μαύρο και είναι, ξέρω, σκούρο μπλε. Θα το κάνουμε φάση κλειδί, lock, unlock. Αυτό ανοίγει το port bagage κατευθείαν εδώ, χωρίς να πατήσει το κουμπί, ξέρω εγώ, που υπάρχει εδώ. Okay, το συγκεκριμένο 508 ήταν η πρώτη γενιά της Peugeot που έβγαλαν από το market την 407 και την 607 έκδοση και βγάλαν αυτή το 11, το Peugeot 508 SW. Υπάρχει και κανονική έκδοση σαλούν. Το συγκεκριμένο μοντέλο το 2015 πήρε facelift και άλλαξε σχετικά τεχνολογία μέσα και το προστινό μέρος στο design όμως έμεινε το ίδιο. Και το 18 βγήκε η δεύτερη γενιά του Peugeot 508 που είναι ένα από τα πάρα πολύ όμορφα αμάξια και ταυτόχρονα κέρδισε και βραβείο για το πιο όμορφο αμάξι του 2018. Το συγκεκριμένο έβγαινε σε Allure, Active, Hybrid, GT. Δεν ξέρω ποιο έχω. Λογικά έχω το πιο basic. Δεν έχω το GT καταρχάς, γιατί το GT έχει εδώ GT σημαδάκι, έχει εδώ GT σημαδάκι, έχει 18-19 καρύμς, έχει δερμάτινα καθίσματα. Αυτό δεν έχει και χαίρομαι. Στην Κύπρο δεν είναι ωραία τα δερμάτινα καθίσματα. Και από πίσω έχει, ξέρω, δύο εξώσεις, ενώ εμένα είναι κάτω, κοιτάει, δεν φαίνεται καν που θέλω να το φτιάξω κάποια φάση, μπορεί να φαίνονται το ίδιο. Υπάρχει και έκδοση RXH που είναι πιο off-road style, πιο ψηλό με πλαστικά καλύμματα για off-roading. Εγώ το έχω εδώ και 3-4 μήνες και δεν έφτιαχνα πιο νωρίς το βίντεο γιατί έφτιαχνα μερικά πράγματα πάνω, περίμενα κάποια αξεσόρια την κάμερα για να μπορώ να κάνω αυτό το βίντεο έτσι πως έχω. Θα οδηγήσουμε κιόλας. Έχω σημειώσεις στο κινητό για να μην πάω τελείως τυφλός στο τι έχω να πω. Θα περάσουμε από τις σημειώσεις μετά, θα το οδηγήσουμε. Σχετικά με τα άλλα editions που είπα, το μόνο πράγμα που μετανιώνω που δεν έχει είναι τα automatic folding mirrors. Δεν έχει, πρέπει να τα κάνω στο χέρι. Ενώ άλλη έκδοση έχει, ξέρω εγώ, electronic handbrake που δεν τα πολύ χρειάζομαι. Folding mirrors που θα το ήθελα, ή τα καθίσματα που είναι με κουμπάκια ηλεκτρονικά που πάλι δεν το χρειάζομαι γιατί μια φορά θα τα κάνω και τελείωσα, δεν θα ξαναπειράξω. Επίσης θα υπάρχουν άλλα δύο βίντεο μετά από αυτό που προφανώς σε εκείνα τα βίντεο μπορεί να μην υπάρχει κάτι που είναι μέσα, ή μπορεί να είναι χαλασμένο το φανάρι πίσω γιατί το έχω φτιάξει, ή μπορεί να είναι τόσο καθαρό γιατί έχει περάσει κεράμικα από πάνω, ή μπορεί να θα υπάρχουν όλα αυτά σε άλλα βίντεο. Είναι 20 diesel, δεν είναι όπως το Insignia που έψαχνα, που ήταν turbo εκδόσεις, 20 και Ecofelix κλπ. Να ανοίξουμε το καπό, κάπου εδώ είναι. Να, εδώ ανοίγει το καπό. Είναι 16 βάλβιδο, γι' αυτό γράφει HD16. Είχα μπερδευτεί, νομίζω έχασαν το καπάκι και ήταν λάθος καπάκι, αλλά όχι. Και το 20R GT, το Peugeot SW, γράφει HD16 που σημαίνει είναι 16 βάλβιδο. 20R, 163 ύπους, 350 torque
αν δεν κάνω λάθος μετά από Google, αλλά το έχω περάσει από ένα tuning με ένα υπολογιστή, δεν έκανα κάτι τρελό, που αύξησαν τα HP σε 190 από 163 και το torque από 350 σε 400 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, και ταυτόχρονα έκανε καλύτερη οικονομία του αμαξιού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σύνδεσμο το αμάξι κάνει 4,5 στο highway, 8-9 στην πόλη, αν έχει πολλές στάσεις 10, και αυτό είναι μετά το tuning που έκανα, που πριν ήταν 20% περισσότερο, που απλά τι έγινε, μου περάσαν στο υπολογιστή για μία ώρα και έδωσα μου έξτρα 27 HP, έξτρα torque, έξτρα καλύτερη κατανάλωση και έχει καλύτερο throttle response, γιατί προηγουμένως όταν του πατούσα, λόγω του ότι είναι diesel, αργεί λίγο να κινήσει να πάει, τώρα είναι πολύ πιο καλύτερο. Δεν το έχω για να τρέχω, ωραία, δεν είναι το πιο τρελό αμάξι, δεν είναι το αμάξι του Panos Den που είναι το RX-8 εκεί πέρα, τρελό, στημένο με πράγματα, είναι πιο απλό. Θα πεις οικογενειακό, ναι, δεν σχεδιάζω για οικογένεια, απλά μου αρέσει αυτό το look. Είναι πιο απλό, έχει πάρα πολύ χώρο. Yeah, I think you go what I mean, right? Ελπίζω να είστε σε αυτό το βίντεο περιμένοντας το τρελό αμάξι του αξιολούκου, θα είναι Ferrari, θα είναι Supra. Όχι, είναι ένα Peugeot 508 SW. Επίσης, το GT22R είναι κοντά στους 203 ύπους, so είμαι σχεδόν κοντά στους ύπους μαζί με το GT. Έχει 72 λίτρα τάγκη, το έχω φουλάρει μία φορά στο μεζινάδικο και με σφάσει, φίλε βάρ' το φουλ και ήταν empty και ο τύπος είναι σε φάση βάζει, πάει βάζει άλλο αυτοκίνητο, πάει βάζει δεύτερο αυτοκίνητο, έρχεται πίσω, μου λέει, μα είναι τρυπημένο, όχι, απλά το βολέει, φοράει 72 λίτρα, so το φουλάρω μία φορά το μήνα και πάω άπειρο. Κάνει 225 χιλιόμετρα top speed και σε 9,5 δευτερόλεπτα στα 100. Φυσικά δεν ξέρω πόσο θα κάνει τώρα που έχει γίνει αυτό το tuning και δεν έχω πού να το τεστάρω στην Κύπρο. Δεν θα πάω στο κανονικοδρόμο και να του πατώ να δω από το 0 στο 100 πόσο πάει. Νομίζω αρκετά περπατήσαμε απ' έξω, δεν ξέρω. Έχω αλλάξει φωτάκια σε LED, ήταν κίτρινα όλα αυτά εδώ. Θα δείτε σε άλλο βίντεο. Έχει περάσει κεράμικα από πάνω για προστασία. Ξέρω το καπό είναι λίγο θέλει βάψιμο, αλλά πέρασα κεράμικα. Αυτά θα τα πούμε στο άλλο βίντεο. Δεν θέλω να επαναβάλουμε από βίντεο σε βίντεο. Το bumper πίσω θέλει φτιάξιμο, το ξέρω. Θα το πω στο άλλο βίντεο πάλι. Γιατί δεν το έκανα κλπ. Έρχεται με μικροζημίες προφανώς, γιατί είναι αμάξι το 11. Είμαι ο τέταρτος ιδιοκτήτης γενικά, νομίζω. Ήταν από Αγγλία, το 16 ήρθε Κύπρο. Μέχρι τότε άλλαξε εδώ δύο ιδιοκτήτες και εγώ είμαι ο τρίτος στην Κύπρο. Στην Αγγλία το είχε ο ένας. Από το 11 είναι σχετικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει 17 καρύμους, όπως βλέπεις, είναι φαεμένα παντού σε όλες τις μεριές. Στο μέλλον, σε κανένα χρόνο, μπορεί να του βάλω 18. Δεν νομίζω να πάω 19, δεν νομίζω να μου συμφέρει. Ας πούμε, δες πόσο χώρο έχει εδώ πίσω. Like, άμα φυλάξουμε αυτό θέλει φτιάξιμο για παράδειγμα. Δες πόσο χώρο έχει πίσω. Έχει και ένα spare εδώ. Hooks, μπορείς να ντροπάρεις καθίσματα από εδώ πίσω. Πρέπει να τα σηκώσω από εκεί πάνω. Αυτό εδώ γενικά βγαίνει. Εδώ είναι το παλιό φανάρι που είχα αλλάξει, γιατί ήταν ραγισμένο και έκρουσαν λεντάκια, so τα άλλαξα. Τώρα πας πίσω. Boom. Α, έχει και αυτό εδώ και μπορείς να περάσεις κάτι μακριά από μέσα εδώ. Μιας και είμαστε εδώ πίσω και φτιάχνουμε τα καθίσματα, να κάτσουμε μία πίσω, ξέρω εγώ. Έχει πάρα πολύ χώρο. Θα κλείσουμε αυτό, έχει window switches, έχει εδώ cup holders που δεν θα κρατήσουν και πάρα πολλά πράγματα. Γενικά τα cup holders, είτε μπροστά είτε πίσω, δεν είναι καλά, δεν μ' αρέσουν, είναι το μόνο πράγμα που δεν μ' αρέσει. Έχει air condition εδώ πίσω, έχει αυτά τα plug, μπορείς να βάλεις να φορτίζεται κάτι, λίγο storage area, net, ξέρω εγώ, αυτά εδώ, φαναράκια πίσω. Και so, αν κάτσουμε μπροστά, κάθεσε πολύ ωραία, εύκολα εδώ, κλειδώνουμε, ρίχνω πράγματα εδώ. Πάμε κατευθείαν στα cup holders. Αυτό εδώ είναι τα χειρότερα cup holders, ξέρω εγώ, που μπορεί να υπάρχουν. Καταρχάς, εκεί που είναι, ωραία, αυτό είναι σπασμένο, αυτό θέλει άλλαγμα, έτσι το αγόρασα, ωραία. Εδώ που είναι, άμα βάζεις μπουκαλίτσα νερό, ωραία, ή φραμπέ, στάζει πάνω στο ράδιο, ωραία. Άλλο, δεν βλέπεις την οθονούα εδώ. Αυτά είναι τα πιο χειρότερα cup holders, δυστυχώς. Το άλλο πράγμα με cup holder, εδώ είναι το navigation που δείχνει αριστερά-δεξιά. Ωραία. Δες πόσο όσο και χωράει το δάχτυλο μου. Μερικές φορές χτυπάω στο αυτό. Και είναι και flimsy, δες. Είναι έτοιμο να σπάσει αυτό το πράγμα. Όπως είπα, είναι αυτόματο με αυτά συμπλήν στο τιμόνι που είναι πάνω στο
Πώς λένε αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω παιδιά. Εδώ έχει storage, έχει jack, έχει USB, έχει κι άλλα από αυτά τα που μπορείς να βάλεις να φορτίζεις. Storage εδώ που βάζω τις μάσκες μου. Εδώ έχουμε, έχω αντικαταστήσει με USB. Εδώ έχουμε το τασάκι που κάτω από το τασάκι, που βασικά μέσα στο τασάκι έβαλα αυτά για να μυρίζει ωραία. Έχουμε το μυστικό USB που μπορείς να χακάρεις το αμάξι σου. Και μου είπαν ότι Peugeot γενικά τα κρύβουν αυτά. Λογικό μου ακούγεται να κρύβεις κάτι τέτοιο σημαντικό, να μην είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, νομίζω κάποιοι μπορεί να το έχουν εδώ, εδώ, δεν ξέρω. Εγώ θα βάλω πίσω αυτό τώρα. Ράδιο, CD, εντάξει, ούτε κι αλλιώς με USB ακούω τα πάντα, δεν χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου αυτό. Το καθρεφτάκι που κοιτάς πίσω, που τη νύχτα, άμα έχει πολύ φως πίσω, αυτόματα είναι τη νύχτα, ξέρω, χαμηλώνει και δεν τυφλώνεσαι. Στο λιμάνι τι έχουμε, έχουμε τα μίλια ή τα χιλιόμετρα, επειδή τη Αγγλία τα μεγάλα είναι μίλια, μικρά είναι χιλιόμετρα. Έχει 147.000 χιλιόμετρα ήδη το αμάξι. Το αγοράσαμε 143, σου έχω κάνει αρκετά ήδη. Σύμπλην όπως είπα, τα φώτα, τα wipers, τα volume, cruise control που είναι λιγάκι ενοχλητικό εδώ γιατί πρέπει καμιά φορά να κοιτάξεις κάτω, αλλά το έχω συνηθίσει. Αυτά αλλάζεις εκεί μέσα το κομπιουτεράκι που έχει εκεί. Εδώ έχουμε που μπορείς να ρυθμίσεις τα φώτα, ESP off που δεν το πατάμε αυτό, να ανοίξεις καπό, να ανοίξεις την βενζίνη από πίσω. Και άλλο storage εδώ πέρα που έχω αντισεπτικά, μάσκες κλπ. Γενικά το interior του για αμάξι το 11 είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν εξαιρέσεις τα πλαστικά που αγγίζουν περισσότερο, που έχουν ξεβαφτεί, ή τα κουμπιά εδώ που είναι λιγάκι, κολλάνε λίγο. Αν ξεκινήσουμε και βάλουμε, ξέρω εγώ, το κλειδί, γυρίσω το αυτό. Όπως βλέπεις, να κάνω mute, να μην φάμε κανένα copyright. Εκείνη η κατανάλωση μου. Έκανα 310 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, με 6,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με average speed 50. Μπορούμε να δούμε εδώ, ας πούμε. Εδώ μου λέει πόσα χιλιόμετρα έχω ακόμα, πόση ταχύτητα πάω, το ράδιο που ακούω. Αυτό είναι το μέτρο νούμερο 2, αλλά είναι αυτό που δεν έχω κάνει reset. Αυτό νομίζω ήρθε από την Αγγλία. Δηλαδή, νομίζω κανείς δεν ήξερε να ασχολείται με αυτό το αμάξι. Και αυτό είναι που κάνω reset κάθε φορά που βάζω βενζίνη. Και το καλύτερο, δεν σας το έχω πει, είναι panoramic roof. Όλο αυτό ανοίγει. Είναι ωραίο μέχρι να χαλάσει, ας το πούμε έτσι, αυτό το μηχανισμό. Και έχεις όλη αυτή η οροφή. Ανοιχτή να βλέπεις, καθρεφτάκια εδώ, ξέρω εγώ, με φαναράκια, να, για σπαιδιά, εγώ είμαι αυτός. Επίσης τη νύχτα έχει αυτόματα φώτα, αυτόν μόνος τα φώτα, έχει αυτόματα wipers που το καθαρίζει. Έχει ένα ερμό εδώ, εκεί απ' έξω, εδώ είναι το κουμπάκι συνερμού που είναι το εργοστασιακό. Το μόνο πράγμα που δεν είναι εργοστασιακό από εδώ, που τι ξέρω, είναι τα backup sensors που βλέπεις εκεί, και άμα δεις πριν ήταν τρυπημένα πλαστικά μέσα που βάλανε, που κρίμα, δεν θα ήθελα να φαίνεται εκεί, θα ήθελα να έχει εργοστασιακά, αλλά δεν πειράζει. Ας το ξεκινήσω, ωραία. Κλειστά παράθυρα. Προφανώς έχει ήχο diesel. Είναι κάτι που ήξερα ότι το πήρα, ήξερα ότι θα κάνει αυτό. Μπορεί στο μέλλον, με αυτό που είπα πριν, ότι θέλω να αλλάξω λίγο τον προφυλακτήρα, να δω αν μπορώ να βάλω διπλά exhaust post το GT, χωρίς να έχω ήχο του Honda Civic. Δεν το θέλω αυτό. Μπορεί να αλλάξει και λίγο ο ήχος του diesel, να φαίνεται και λίγο πιο ωραίο. Πίσω στην τελική, μπορεί να φέρω προφυλακτήρα από GT από εξωτερικό. Αλλά ναι, μην το πάρετε αυτό το Honda Civic Owners. Δεν προσβάλλω κανένα. Απλά δεν θέλω να ακούγεται. Δεν το θέλουμε αυτό. Έχει γίνει full service με αλλαγή του time belt. Δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, γιατί ο προηγούμενος δεν ήξερα, ο προπροηγούμενος το άλλαξε. Είμαι σε φάση, ξέρεις τι, θα πάρω στο μηχανικό, θα το αλλάξω και να είμαι πιο ήσυχος. Έχει πάρα πολύ ωραίο look μπροστά, όπως βλέπεις έχει και day running lights που το άλλαξα, θα δείτε σε άλλο βίντεο. Γενικά είναι πρώτο βίντεο που κάνω, ξέρω εγώ, για ένα αμάξι που είναι και δικό μου και το έχω καιρό. So, δεν θα είναι το πιο τέλειο βίντεο, και κάποια πράγματα μπορεί να ξέχασα, κάποια πράγματα μπορεί να μην είπα σωστά κλπ. Oh, έχει και sport και snow modes, που ουσιαστικά sport higher RPMs, snow lower RPMs. Να, εκεί βλέπεις έναν 407. Αυτό το αντικατάστησε αυτό το 508 και το 607, που δεν ξέρω καν πως είναι το 607, δεν είμαι ειλικρινής. Έχει πάρα πολύ ωραίο comfortable ride αυτό το αμάξι. Το απολαμβάνω να οδηγώ αυτό το αμάξι. Γι' αυτό έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το έπιασα με 143, τώρα έχει 147. Γι' αυτό λογικά έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, γιατί λατρεύω να το οδηγώ. Έχουμε πόλικα πλοία, δεν ξέρω τι κάνουν εδώ αυτά τα πλοία, γιατί ξέρω ότι λόγω του κορονοϊού δεν δικαιούσε κανονικά. Θα ήθελα να κάνω κι άλλα τέτοια βιντεάκια, αλλά ένα αμάξι έχω,
Όταν λέω και άλλα τέτοια βιντεάκια, με GoPro στο κεφάλι, να πηγαίνω γύρω γύρω από το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, να κάτσω να το οδηγήσω. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ένα αμάξι έχω. Βλέπεις αυτό το BMW που έχει δύο εξώσεις από πίσω. Τέτοια φάση μπορώ να κάνω. Μ' αρέσει το interior, μ' αρέσουν τα καθίσματα. Ένα μεγάλο πόνος ότι δεν είναι δερμάτινα, διότι στην Κύπρο δερμάτινα καθίσματα κρούζουν στον ήλιο και όταν έρχεσαι πίσω, τσακρισμένα, κάθεσαι πάνω και καίει το κολαράκι σου. Έχουμε μία ωραία Porsche πίσω μας, Ωραία είναι. Τέτοια θα ήθελα να οδηγήσω, ας πούμε, να κάνω βίντεο. Hey, Porsche Cyprus, hit me up! Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο στις τροφές. Νιώθεις ότι κρατάς το αυτοκίνητο, σε κρατάει. Επειδή είναι βαρύ αυτοκίνητο, είναι πάρα πολύ ωραίο στις τροφές. Πατήσουμε το Sport. Μία, γιατί ξέρω ότι εδώ είναι μία ευθεία. Σταματάει εδώ, τι κάνει, σταματάει. Οκ, σταματάει. Έχουμε ένα Volvo όμως εδώ μπροστά που μπήκε και δεν μπορώ να το πατήσω λίγο εδώ που είναι ευθεία, ξέρω εγώ. Volvo, πήγαινε αριστερά, πήγε αριστερά. Well, yeah, έχει ωραίο πάτημα το αμάξι, σε σκουντάει πίσω. Λεμεσός, 22 χιλιόμετρα. Οκ. Κανείς. Ωραία, πάμε. Το manual, νομίζω λογικό, βάζεις το manual και πλέον δουλεύεις με συμπλήν. Αλλάζει και μόνο ταχύτητες εκεί που θα χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή είμαι στην τρίτη. Άμα το πατήσω λίγο περισσότερο θα πάει αυτόματα στην τέταρτη. Αλλά εδώ έχει φρένο, γιατί αυτές οι έξοδες εδώ. Boom! Βάλεις έκτη και τελείωσε. Κάνεις cruising, πίσω στο αυτόματο και έφυγε. Σπάνια χρησιμοποιώ το manual, το Simplin, το Tiptronic. Αλλά μ' αρέσει. Ήθελα να το έχει όποτε χρειαστώ, όποτε θέλω να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, άνοιξε μόνο του το σπασμένο cup holder. Μην είναι εκεί, θα σε αλλάξω, μην αγχώνεσαι. Μόλις βρω, γιατί είναι SW και δεν έχει πολλά τέτοια στην Κύπρο. Έχω μετρήσει 4 μέχρι τώρα. Και το ένα ήταν για εξαρτήματα, για πούλημα. Πουλούσε εξαρτήματα, από εκεί πέρα το φανάρι μου, ξέρω εγώ. Βάζεις και μία cruise control και πας, chilling, ταξίδι από Λευκοσία Λεμεσό, ό,τι καλύτερο. Anyway, ελπίζω σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, πάω σιγά σιγά σπίτι τώρα. Αφήστε like, share, subscribe, I guess. Ελπίζω να έχω, μπορεί να μου δώσει και άλλη ευκαιρία να δούμε κάποιο άλλο αμάξι στην Κύπρο. Δεν λέω ότι θα αγοράσω άλλο αμάξι, ωραία, με αυτό πήρα. Αυτό θα μου μείνει, δεν έχω σχέδια να το δώσω καθόλου σύντομα, ωραία. Το αγόρασα για να το έχω, για αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια.